η επικινδυνότητα του ταξιδιού έχει να κάνει περισσότερο με το πόσο χρόνο είσαι θυρός στη συντήρηση του πλοίου, του αεροσκάφους, και λιγότερο με το ίδιο το γεγονός καθ' αυτό. Σίγουρα είναι μια περιπέτεια. Αν είναι ακριβώς σπορ, ναι, σίγουρα δεν είναι εύκολο, διότι το πρώτο μεγάλο... Το πρώτο δύσκολο πράγμα που έχει αντιμετωπίσει κάποιος είναι να βρει ένα αεροπλάνο σαν γι' αυτό, να δει ακριβώς τι θέλει και φυσικά να αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο μαζί του για να το φέρει σε μια κατάσταση ώστε να πετάει και να είναι αξιόπιστο στην πτήση. Όταν ξεκινάς να ταξιδεύεις, πάνω απ' όλα ξεκινήσουμε το τελευταίο. Δεν υπάρχει, λέει, είναι απίστευτο συνέστημα το να προσπαθείς να πετάξεις. Ξεπερνάς όλα όσα μέχρι αισθήματα αισθανόσαι μέχρι εκείνη τη στιγμή και είναι βέβαιο ότι εφόσον ασχολείσαι με αυτό, σε καμιά περίπτωση δεν θα βαρεθείς. Πάνω απ' όλα, λέει, σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε να είμαστε προετοιμασμένοι και να προετοιμάζουμε τους εαυτούς μας για κάθε δυσκολία την οποία θα μπορεί να υπάρξει. Όταν, αν κάνει παρελπίδα, συμβεί κάποιο πρόβλημα, σε αυτή την περίπτωση δεν σκέφτεσαι τι θα αντιδράσεις, αλλά περισσότερο σκέφτεσαι κάθε πιθανότητα για το καλύτερο αποτέλεσμα. Και όπως είπε και ο δεύτερος ομιλητής, πάντα ο στόχος είναι το ταξίδι να γίνεται με μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτό απαιτεί συγχρονισμό και πάρα πολύ καλή προετοιμασία σε οτιδήποτε έχει γίνει.